Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το γρανάζι του φίλου μας του Γιώργου για το Transalp. Μόλις ήρθε, οπότε πάμε για unboxing. Πώς θα το ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό που σας είπα στο προηγούμενο βίντεο με το Transalp. Το Transalp έχουν ένα θέμα και κάποια Αφρικά. Το οποίο τι γίνεται τώρα. Τρώγεται ο άξονας μετάδοσης. Γίνεται το μοτέρ. Και ουσιαστικά το γρανάζι που μπαίνει πάνω αρχίζει και παίζει. Μέχρι που δεν στέκεται καν και γυρνάει. Anyway, πρέπει να επενδύσει αυτό το γρανάζι. Να δούμε. Αυτό εδώ είναι. Από την Ιταλική KK Bike Super Pignon Conda Transalp Africa Twin X50 15 δόντια. Αυτό εδώ είναι το γρανάζι, το ογκώδες, με στα λάδια είναι κιόλας. Εδώ μέσα ουσιαστικά αν λύσω αυτές τις βίδες έχει δύο αυτάκια. Να τα, ένα εδώ και ένα εδώ στο πλάι. Τα οποία αγκαλιάζουν και τον άξονα και του δίνουν έτσι πολύ καλή ακινητοποίηση. Δεν παίζει καν το γρανάζι. Κάθε φορά που βάζεις αλυσίδα γρανάζι για να επενδύσεις ένα τέτοιο, σίγουρα δεν θα χρειαστεί ποτέ να αλλάξει άξονα. Τώρα αυτό εδώ κόστησε 69 κάτι, 70 ευρώ όλα μαζί, 50 το γρανάζι και καμιά κοσαριά μεταφορικά. Αλλά αν σκεφτείς ότι οι τιμές που είναι για να σου αλλάξουν εδώ τον άξονα παίζουν γύρω στα 500-600 ευρώ, το να δώσεις 70 ευρώ ανά πόσα χρόνια που θα αλλάξει αλυσίδα γρανάζια δεν το θεωρώ και πολλά. Και να καθαρίσει μία για πάντα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν να το τοποθετήσουμε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε το τρανζάλ του Γιώργου. Φυσικά, όπως κάθε μαστοριλίκι, το γρανάζι μπήκε σε μία ώρα και μετά φάγαμε άλλη μία μισή ώρα λόγω της παράνοιας με την ευθυγράμμιση της αλυσίδας. Γυρίσαμε σπίτι και μας περιμένανε 1, 2, 3. 3 πακετάκια λοιπόν. Ώρα για unboxing, να δούμε τι πήραμε από Banggood. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Bluetooth adapter ώστε να συνδέσουμε τη φύσα OBD2 στο Tiger με το netbook, διότι όπως έχω πει η εφαρμογή το Tune ECU είναι δωρεάν για υπολογιστή αλλά πληρώνεις για να την αγοράσεις για το κινητό σου, οπότε προτίμησα να πάρω ένα Bluetooth adapter που χρησιμεύει και σε άλλα πράγματα. Επόμενο, δεύτερο πακέτο. Εδώ έχουμε ένα μικρό κουτάκι αδιάβροχο για διάφορες χρήσεις, θα το κάνω μάλλον εργαλειοθηκούλα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα καρυδάκι για να λύνουμε μπροστά τον άξονα στο Tiger. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα kit επισκευής τρόμπας φρένου για το ΑΧ, αλλά μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσω διότι θα αλλάξω τη μανέτα ολόκληρη με αυτή που πήρα, που δείτε στο προηγούμενο βίντεο. Το κρατάμε και αυτό. Και δείτε το πακέτο.
Α, εδώ μέσα είναι μια βάση μεταλλική, ευνητό. Διότι οι πλαστικές είναι λίγο μάπα, όπως είχα στο Tiger, και στο ΑΧ μεταλλική τέτοιου τύπου δουλεύει τρομερά. Οπότε πήρα μια σε κόκκινο έτσι, πανταχτερούλη, να την βάλουμε στο Tiger. Ωραία πραγματάκια, unboxing, από Banggood. Βγήκα μια βόλτα με τον Τίγρη μετά και επειδή τα μαστορυλίκια δεν τελειώνουν ποτέ, παρατήρησα αυτό. Οπότε λοιπόν ξεκινήσαμε να αλλάξουμε τα flash με κάποια παρόμοια, μόνο το καβούκι, κρατώντας το Dewey και το κρύσταλλο από τα μαμά. Φυσικά χρειάστηκε να μεγαλώσουμε την τρύπα, γιατί ως γνωστόν η Triumph βάζει μικρότερες τρύπες στα πλαστικά της, δεν ξέρω γιατί. Και ύστερα από λίγη ώρα βάλαμε τα καβούκια και τα flash είναι έτοιμα πάλι. Έχω μια υποψία βέβαια ότι είναι ανάποδα, αλλά αυτό διορθώνεται με ένα κατσαβιδάκι.